Και πάμε να κλείσουμε με Τάσο Νικολογιάννη, τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Τάσο, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παραγγελία να την έκανε την κλήρωση. Ας ξεκινήσουμε με την κλήρωση από σένα. Καλύτερα δεν θα του καθότανε. Όπως το πες. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όπως το πες, δηλαδή αν κάναμε μια κουβέντα πριν την κλήρωση. Τι θα θέλατε. Όταν βγήκε το γκρουπ. Το ιδανικό, ότι θα λέγαμε ιδανικό, δηλαδή πιο βατή κλήρωση είναι το ζευγάρι Μπότεφ Μάριμπορ και η πιο καλή κλήρωση γιατί τον οδηγεί στους ισχυρούς να περάσει είναι το ζευγάρι Τσέρι. Ναι. Το είχε η πιο βατή κλήρωση. 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου τα παιχνίδια. Στις 25 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στην Αθήνα, πιθανότατα στο ΆΚΑ. Την 1η Αυγούστου... Πιθανότατα είπες, ε! Ναι, ναι, και το ΆΚΑ θα ναι, ναι. Λοιπόν, η ΕΒΑΝΣ θα γίνει στην έδρα της. Η Βουλγαρία ή η Σλοβενία. Η Βουλγαρία, Σλοβενία. Να πούμε ότι τη Μάριμπορ την έχει εδώ και λίγο καιρό πάρει ο Ατζούν. Είναι στα χέρια του Ατζούν και θέλει να επενδύσει εκεί. Βέβαια είναι μια ομάδα η οποία έχει μικρό μπάτζετ, μια ομάδα η οποία τερμάτισε πέρσι δεύτερη στην βαθμολογία. Έχει κάποιους παίκτες δεύτεροι, αλλά σε ποιότητα και σαν ομάδα δεν συγκρίνεται με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι παρότι δεν πρέπει να υποτιμάσει κανέναν και ναι. Παρότι το καλοκαιρινά παιχνίδια όλα είναι δύσκολα με οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμα και με ομάδες του Λουξεμβούργου και με την Μάλτα είναι παιχνίδια περίεργα, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να την πάρει αυτή την πρόκριση με συνομιστικές διαδικασίες και να κοιτάξει παραπέρα. Και μάλιστα αυτή η βατή κλήρωση δίνει τη δυνατότητα και στον Αλόνσο να δουλέψει με λιγότερη πίεση. Δηλαδή τι εννοώ. Αν έπεφτε ο Παναθηναϊκός πάνω σε κάμια μπράγκα, όπου υπήρχε πιθανότητα με βάση τον γκρουπ, ναι, και αποκλειόταν, καταλαβαίνεις ότι υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση μετά για τον προπονητή, ο οποίος μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορεί να έχει έτοιμη την ομάδα με τα στοιχεία που θέλει να τις βάλει στο 100%. Ναι, ναι, σε λιγότερο από ένα μήνα τώρα, ναι, κατά ψέματα. Όλες οι ομάδες ετοιμάζονται στη διάρκεια, να είναι 100% μας στη διάρκεια Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Οπότε όταν κατά τη διάρκεια της γνωριμίας τέλος πάντων με την ομάδα του προπονητή έρχονται και προκρίσεις, αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό νέο και γι' αυτό λέω ότι ήταν μια κλήρωση η οποία είναι πολύ καλή για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του Αλόνσο. Εκτός από τους 12 που λείπουν, Διεθνής και ο Αράο με τον Μπάλντοκ που έχουν άδεια κάποιες μέρες, όλοι οι άλλοι έκαναν προπόνηση, ο Πάλμερ Μπράουν έκανε το πρώτο μέρος, ο Μάγκλουσον δεν έκανε γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο τένοντα της επιγονατίδας, δεν είναι κάτι, απλά επειδή έχει φορτωθεί πολύ ο Μάγκλουσον την εποχή που άλλοι παίκτες κάνανε διακοπές, αυτός έκανε ατομικό πρόγραμμα για να είναι απόλυτα έτοιμος στην προετοιμασία, και αυτό το λόγο φορτώθηκε, γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε και από τη στιγμή που αισθάθηκε αυτή την ενόχληση να μείνει για κάποιες μέρες εκτός και να παρέμβει κανονικά στις προπονήσεις. Φυσικά το θέμα της ημέρας είναι η νέα άρνηση του Παναθηναϊκού στην πρόταση της Ipswich, ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός σε όλους τους τόνους δείχνει ότι δεν επιθυμεί την πώληση του ποδοσφαιριστή. Ναι, ναι, βεβαίως, γιατί είναι ένα ποσό το οποίο καταρχάς θα πούμε ότι πώληση 25 εκατομμυρίων ευρώ για ένα παίκτη δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι. Κατά δεύτερον, ο Παναθηναϊκός η μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ το ΣΥΣΕ. Άρα μιλάμε για πρόταση που μας φαίνεται μας 20-25... Δεν είναι ένα τεράστιο νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Ναι. Και αυτό η δεύτερη άρνηση του Παναθηναϊκού στην πρόταση της Ipswich δείχνει ότι πραγματικά στο μυαλό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού είναι όπου ο Ιαννίδης να μην πουληθεί. Τώρα, το τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να βάλουμε ούτε υπογραφή, ούτε να πούμε σιγουριά. Έχω την αίσθηση ότι τα νούμερα, τα εξωπραγματικά που θέλει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πάνω από 30 εκατομμύρια, μόνο ομάδα της Premier League μπορεί να τα δώσει, δεν μπορεί να τα δώσει ούτε η Sporting ούτε η Μπολόνια. Ναι. Ακόμα και αν αυτό συμβεί βέβαια, την πορεία του καλοκαιριού, αν έρθει μια πρόταση πάνω από 30 εκατομμύρια, θα πρέπει ο Ιαννίδης από την πλευρά του να θέλει πολύ να πάει για να γίνει κάτι. Αλλιώς ο Παναθηναϊκός θέλει να το κρατήσει για άλλο ένα χρόνο. Φυσικά μέσα στο καλοκαίρι θα του κάνει και αυτή την αναπροσαρμογή συμβολέου που έχουν κατά νου και να μην χάσει τον καλύτερο του ποδοσφαιριστή, αφού θέλει να ενισχύσει την ομάδα
με πολύ καλούς παίκτες και δεν θέλει να χάσει τον καλύτερο του ποδοσφαιριστή, οπότε αν το χάσει να πρέπει να βρει άλλο παίκτη. Βεβαίως εάν το χάσει με ένα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά καταλαβαίνεις ότι ακόμα και έτσι οι αλλαγές, ειδικά στη θέση αυτή, δεν είναι εύκολες. Ναι, σίγουρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι με κάθε τρόπο φάνηκε και σήμερα αυτό. Το τι θα γίνει θα το δούμε στην πορεία. Τάσο, κάτι τελευταίο. Σου προκύπτει αυτό που διαβάσαμε σε ιταλική ιστοσελίδα, ότι ήρθε Ελλάδα ο μάνατζερ του Ντραγκόφσκι? Μου λένε όχι. Ρώτησα και μου είπαν όχι, ότι δεν ισχύει. Ναι, okay. Είναι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Σπέτσια και μεταξύ του Παναθηναϊκού και του παίκτη. Mm-hmm. Οπότε έχουμε σήμερα Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο θα ξέρουμε θα γίνει ο Ντραγκόφσκι. Όπως και μέχρι την άλλη εβδομάδα, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το διάστημα, θα ξέρουμε θα γίνει το Γιαννούλη. Με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρα πολλές πιθανότητες να τον κάνει δικό του. Ωραία. Και για το επειδή λες... Ναι. Και με Κότσιρα τυπικά. Με τον Κότσιρα πιστεύω ναι, θα πάει κανονικά στην προετοιμασία στις 25 του μήνα. Γιατί μέχρι τότε έχει άδεια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι όλοι οι διεθνείς, mm-hmm. οι Έλληνες διεθνείς μάλλον, έχουμε τις 25 και οι διεθνείς που παίζουν στο Euro θα πάρουν όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις, ναι. ένα δεκαήμερο. Ναι, στην ουσία θα βρεθούν δηλαδή, μετά Euro, εδώ. Αυτοί που παίζουν στο Euro στην Αυστρία δεν θα πάρουν. Mm-hmm, θα επιστρέψει ναι. η ομάδα στις 7 Ιουλίου και από τότε θα σωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας και θα συμμετάσχουν στα δύο φιλικά που θα γίνουν ενώπιση του αγώνα με τη Maribor με την Bottom. Mm-hmm, ναι, θα γνωρίζουν τον νέο προπονητή στην ουσία επί ελληνικού εδάφους. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πολύ.